έχουμε μία εξέλιξη που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διερευνηθεί από τους φορείς, τους θεσμικούς, τους επιστημονικούς της Θεσσαλονίκης για μια δυσοσμία που αφορά τη Θεσσαλονίκη στο δυτικό της μέρος. Από την Δωδεκανήσου και πέρα υπάρχει μια οσμή σαν υγραέριο, κάτι που μπορεί να σημαίνει και κάποιους κινδύνους και δημιουργεί ήδη ανησυχία στους πολίτες. Θα πρέπει άμεσα να διερευνηθεί πριν έχουμε κάποια αρνητική εξέλιξη. Στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη και μάλιστα στις 26 Απριλίου υπάρχει αυτή η επέτειος από το μεγαλύτερο βιομηχανικό ατύχημα που έγινε ποτέ στη χώρα. Αυτό εννοούμε την πυρκαγιά στις δεξαμενές της Jet Oil. Το 1986. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι μνήμες να είναι παρούσες και να διερευνηθεί άμεσα και να παρθούν έκτακτα μέτρα αν αυτό αποδειχθεί ότι όντως είναι επικίνδυνο. Η δεύτερη είδηση, η οποία και για μας είναι σημαντική, είναι η απόφαση